θέλησε να πουλήσει διαδικτυακά κάποιο δικό της αντικείμενο γυναίκα από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά χωρίς να το καταλάβει έπεσε θύμα απάτης. Ο φερόμενος αγοραστής μέσω τηλεφώνου, με πρόσχημα την καταβολή του αντιτίμου, κατάφερε με μαεστρία να της αποσπάσει τους κωδικούς τραπεζικού λογαριασμού που τελικά της άδειασε. Σε κανένα τίποτα. Από τον αριθμό ταυτότητας μέχρι αφημί, μέχρι όλα αυτά, δεν τα δίνει σε κανένα. Σε κανένα και σε καμιά. Ευτυχώς η Λία δεν ξεπερνούσε τα 200 ευρώ και η απόφασή της να καταγγείλει το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων έβγαλε λαβράκι. Η προανάκριση αποκάλυψε πως ο εν λόγω άνδρας μαζί με μία ακόμα γυναίκα με οσκαρικές ερμηνείες μέσω τηλεφώνου κρύβονταν πίσω από 8 υποθέσεις απάτης με πανομοιότυπο τρόπο, μία στο Ηράκλειο και 7 ανά την Ελλάδα, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν σχεδόν 10.000 ευρώ. Όχι, το αποφεύγω, έχω ακούσει και από την τηλεόραση και δεν είμαι και χαζός, ας πούμε, υπάρχουν απατεώνες. Το αποφεύγω, όχι. Δεν δίνεται πουθενά ούτε κωδικού. Πουθενά. Για προστασία δικιά μου δηλαδή. Την ίδια στιγμή τα μάτια τους 14 θα πρέπει να έχουν οι πολίτες οι οποίοι δέχονται τηλέφωνα από δίθεν λογιστικά γραφεία και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων ή επιδομάτων ζητούν προσωπικά στοιχεία. Οι πρώτες κρούσεις έγιναν ήδη κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Θα πρέπει οι ίδιοι φορολογούμενοι να πηγαίνουν στο γραφείο του λογιστή τους και να δίνουν τα στοιχεία στο λογιστή που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, σε καμία περίπτωση τηλεφωνικά. Τα περιστατικά είναι αρκετά και έχουν καταγραφεί σε Ηράκλειο και Χανιά και όπως επισημάνθηκε μάλιστα στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, στο παραπέντε αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Ό,τι φαίνεται στη χειρότερη περίπτωση που έχει έρθει στην αντίληψή μας είναι να έχει δοθεί ο αριθμός της κάρτας, αλλά να μην έχει δοθεί ο τριψήφιος και να μην προχώρησαν στη συναλλαγή. Δηλαδή, μάλιστα, το πήρε έτσι χαμπάρι ο πελάτης κάποια στιγμή και το φρέναρε. Στα Χανιά είχαμε αρκετά περιστατικά, στο Ηράκλειο καταγεγραμμένα είναι 4 ή 5 περιστατικά. Μάλιστα, οι πολίτες που δέχτηκαν ανάλογα ύποπτα τηλέφωνα καλούνται να αναφέρουν τα περιστατικά για να διερευνηθούν.